Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Επί του πιεστηρίου και απόψε, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου του 2019, εδώ μαζί με τον Μάκη Κουρί. Και Μάκη, πρέπει να σου πω ότι εμένα αυτό το απόγευμα σήμερα μου θύμισε λες και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλέξη Τσίπρα το μεσημέρι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Φόφη Γεννηματά από το Κάραβελ. Κυριάκος Μητσοτάκης την ίδια ώρα μιλούσε σε άλλο ξενοδοχείο στα στελέχη του οργανωτικού. Εξηγήσε η εκστρατεία. Καταρχήν έχουμε τις εκλογές. Τις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές, περιφερειακές και βέβαια οι εκτιμήσεις είναι και από τη σημερινή μέρα ότι μάλλον ο κ. Τσίπρας κοιτάζει πλέον προς Οκτώβριο. Οι εκτιμήσεις είναι από τους τόνους του ότι πλέον έχει διαγράψει προς εκλογές. Ναι. Φτιάχνει ένα κλίμα, φτιάχνει ένα κλίμα για τον Οκτώβριο και συνέχεια τουλάχιστον. Το θέμα είναι το κλίμα. Είναι γιατί να χάσω 6 μήνες. Γιατί να, βέβαια. Και ποντάρει ότι η χαλαρή ψήφο τη ευρωεκλογία θα συμπαρασύρει όλα τα κόμματα, όχι μόνο. Δεν είναι χαλαρή ψήφο. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Είναι πιο χαλαρή να ψηφίσει κάποιον άλλον που αυτό δεν είναι ξένο. Ναι, ο ευρωβουλευτή δεν έχει καμιά επαφή με τον κόσμο. Ούτε μετά από την Ευρώπη πηγαίνει στο χωριό του να γυρίσει, να μπει στα καφενεία. Α το φτιάξει ένα δίκαιο και θα μα το απαντήσουν και οι βουλευτέ που είναι στο πάνελ σε λίγο. Το τι τραβούν αυτή η καθημερινά των προνομιούχο ευρωβουλευτή. Είναι. Μπορεί να έχει το αεροπλάνο το πήγαινε, αλλά είναι προνομίχος όπως είπες. Δεν έχει την καθημερινή τριβή με τον κόσμο. Εκεί, μάλλον θα μιλάνε και ελληνικά. Κοίτα, είναι και απαραίτητο να μιλάνε. Συναδέλφους με τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Να μιλάνε τουλάχιστον ελληνικά. Από ό,τι φάνηκε σήμερα την ομιλία του Πρωθυπουργού, εγώ νομίζω το Υπουργικό Συμβούλιο το έκαμε για να καλύψει τον κύριο Πολάκη. Τον κύριο Πολάκη, όταν κιόλα λέει. Ενώ μέχρι εχθές όλες οι εκτιμήσεις ήταν ότι δεν μιλάει το Μαξίμου τον κύριο Πολάκη. Είχε αναλάβει κάπως το κόμμα, αλλά και χαμηλούς τόνους, να καλύψει κάπως τον κύριο Πολάκη. Φαίνεται όμως ότι μας λάβησαν άλλες πιέσεις. Και ενδεχομένως και ο κύριος Πολάκης ζήτησε κάλυψη απευθείας από το Μαξίμου. Πάντως, να σου πω κάτι. Απ' τη μία λέει ότι είναι κουτσομπολιό υπόθεση με το δάνειο Πολάκη, αφενός. Και αφετέρου όμως είπε και κάτι άλλο για τον κύριο Πολάκη. Καλό είναι καμιά φορά να μην συμπαρασύρεται από τους απέναντι. Άφησε έτσι ένα μικρό. Να παρασύρεται ποιος. Ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης έχει δείξει τον εαυτό του. Τον έχει δείξει. Ασφαλώς είναι. Και στην δεν είναι. Πριν από αυτό το που συνέβη, δεν κρύβει την ταυτότητά του. Όχι, δεν την κρύβει. Έτσι. Είναι αυθόρμητος τουλάχιστον. Ενταγή και τον άλλο. Έχει και ένα όριο, διότι από εκεί σε παρασύρει και πατάς πυμπρόφλουδες. Όπως πάτησε πυμπρόφλουδα προχθές. Πάντως, όπως το είπες, είναι απόλυτη κάλυψη Τσίπρα σε πολλά και είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μια και πριν φύγουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, άφησε να εννοηθεί και ο Τσίπρας ότι όλα πάνε καλά. Αυτό πήγα να σου πω. Αναφέρθηκε ότι στις αγορές πήγαμε καλά, τα μέσα ενημέρωση δεν το παίζουν. Ναι. Τότε να αναλάβει κάποιο από το Μαξίμαρχη Συντάξεων Εφημερίδων. Καινούριο αυτό τώρα. Ασφαλώς. Λοιπόν. Αναφέρθηκε ότι η ανεργία μειώθηκε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Είπε ότι το κράτος θα στηρίξει αυτούς που έχουν απόλυτη ανάγκη με τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευθέως πάνε σε ανθρώπους ώστε να πληρώνει το κράτος ένα ποσοστό στη δόση. Σήμερα οι τραπεζίτες και οι εφημερίδες το είχαν. Ναι. Έβαλαν 4 όρους. Ό,τι διαφωνούμε. Όχι, έβαλαν βέτο σε 4 κρίσιμα στοιχεία. Δεν δέχονται το 35%. Είναι στον αέρα πάλι συμφωνία. Και γιατί το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει μία να αιωρείται ότι όλα είναι σε καλό δρόμο. Επίσης δεν δέχονται τους. Είναι 135.000 αιτήσεις που έχουν γίνει πριν από τη συμφωνία. Έχουν προστεθεί όμως άλλες 20.000 που πρέπει να συμπεριληφθούν και εκεί οι τράπεζες λένε όχι. Και παράλληλα να περάσει από μια κρυσάρα πρώτα. Το είπες πολύ καλά. Κρυσάρα. Παλαιά δημοσιογραφική έκφραση. Νομίζω ότι η συμφωνία, όποιος την αναλύσει και τη δει, εμείς το παρόν γράψαμε την Κυριακή στον αέρα συμφωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ουσιαστικά τώρα, πέρασε των τραπεζιτών. Μέχρι τώρα όμως επιβεβαίωνεσαι, Μάκη μου, με το στον αέρα. Όχι, είναι των τραπεζιτών επιβάλλον τους όρους τους. Αυτό τώρα το άλλο θέμα είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Σκληρή επίθεση. Φύγεται για ακόμα μια φορά. Και τι είπε, ότι ο κύριος Τσίπρας ίσον Πολάκης. Ότι ο πρωθυπουργός με αυτά που είπε σήμερα είναι ουσιαστικά. Θα ανέβουν οι μετοχές του κύριου Πολάκη, διότι το πολύ διαφημίσει που του δίνει. Κοίτα, η αλήθεια είναι έτσι όπως πάει, ο άνθρωπος που θα μπορεί να είναι και πρώτος κάτω στην εκλογική του περιφέρεια. Δεν είναι κανείς. Καταλαβές. Λοιπόν. Με μια κυρία Φοφηγημένα, σκληρή επίθεση και κυρία Γερματά βάρεσε και στα δύο. Και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Ο πρωθυπουργός είπε κάνει delivery υπουργών. Κάνει delivery υπουργών. Ναι. Με πρόθυμους. Ναι. Επίσης ότι η απόπειρα ελευθερίας του χώρου επανέλαβε για άλλη μια φορά και επίσης ότι
απευθυνόμενοι προς τη Νέα Δημοκρατία, είπε δεν θα επιτρέψουμε στην κύριο Μητσοτάκη. Δεν θα αφήσουμε να κάνουν σωτήρα. Να κάνουν σωτήρες. Ακριβώς. Επομένως, δική τη κατεύθυνση η επίθεση, παρόλο που ενδεχομένως κάποια στελέχη και υψηλόβαθμα μέσα στο κοινάλο να θέλουν να είναι χαμηλότεροι τόνοι, μάλλον να αφήνουν ανοιχτή πόρτα προς τη Νέα Δημοκρατία. Ρίχνει και μια κλειστή ματιά. Θα μας τα πει λίγο ο κ. Παπαθεοδόρου, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το πρώτερο, μια συγκυβέρνηση. Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έτσι, που ξεκίνησε τρικομματική και έμεινε δικομματική. Μιας και είμαστε στο Πασόκ, να πάμε λίγο στην κυρία Καλή, η οποία μια δήλωση, με μια επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση του μεταχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής με αφορμή τα δάνεια και τα αποθεματικά των ταμείων, κάνει λόγο για ΣΥΡΙΖΑ Bank. Πολύ προχωρημένη. ΣΥΡΙΖΑ Bank. Τι στοιχεία έχει, αλλά πρώτη φορά ακούγεται αυτό το πράγμα και είναι πολύ βαριά. Έκφραση. Κατηγορία, όχι κατηγορία. Όπως ακριβώς το λες. Εννοεί βέβαια την Τράπεζα Αττικής. Ναι, και, μα γι' αυτό λέω. Προκύπτει... Δεν το ακούτε πρώτη φορά αυτό πάντως. Ε? Δεν το ακούτε πρώτη όχι, φορά. Γυρνά... Όχι, γυρνά... Bank. Βγαίνει με ερώτηση όμως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προκύπτει ότι δεν ξέρουμε. Προκύπτει ότι δεν ξέρουμε από πού αρχίζει και πού τελειώνει το σκάνδαλο με την Τράπεζα Αττικής. Από το 2016 κιόλας, σε σχετική μου ερώτηση, είχα ρωτήσει αν έχει εικόνα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας και πώς δίνονται τα δάνεια. Και κάνει λόγο για ημέτερους του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας, πριν πάμε στους καλεσμένους μας. Έχουμε μια δημοσκόπηση. Ακριβώς. Και άλλη δημοσκόπηση με τη Νέα Δημοκρατία αρκετά μπροστά. 14,5 μονάδες η διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην έρευνα που έχει κάνει. Η public issue. Είναι η Νέα Δημοκρατία γινόταν ποσοστό 39% εναντί 24,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το κίνημα Αλλαγής με 8,5. Και ακολουθούν Χρυσή Αυγή με 7,5, Κουκουέ 6,5, η λύση του κ. Βελόπουλου στο 3. Αυτή είναι η έκπληξη. Ναι. Πλέον όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εσύ το έχεις πει, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Να μπει. Ναι. Η πιθανότητα θα μπει. Και μάλιστα μας λέει η κυρία Κρακλιού, εδώ τη Δευτέρα θυμάστε, μας έλεγε όταν ένα κόμμα συγκεντρώνει μπετόν αρμέ 2% σε οποιοδήποτε δείγμα, σημαίνει ότι είναι οριακά στη Βουλή. Και ο κ. Βελόπουλος λέει συμπληρώνει πάνω από 2. Ή ένα κεντρώνει 1,5, το ποτάμι και ένα 1 και μένουν εκτός Βουλής. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στους καλεσμένους μας. Γιάννης Σιφάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Μπέλα. Καλησπέρα, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε. Έχουμε και καιρό να τα πούμε κιόλας. Να, εσείς να είστε καλά που σήμερα είστε εδώ. Θόδωρος Καράγλου, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη. Πρώην υπουργός Μακεδονίας Στράκης. Να τα λέμε κι αυτά. Θόδωρος Παπαθοδόρου, βουλευτής Αχαΐας, κάτω από τα δικά μου τα μέρη, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Κίνημα Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ. Τελικά ΠΑΣΟΚ. Είδατε, εγώ καλά το ΠΑΣΟΚ. Ακούστε που σας λέω. Αυτό που επανέρχεται είναι ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, γιατί πάντα το ΠΑΣΟΚ ήταν το Κίνημα Αλλαγής. Ακούστε που το λέω, γιατί βλέπω αυτές τις σφραγίδες οι πολλές και τα ονόματα. Αν πεις ΠΑΣΟΚ είναι και καλύτερα. Λοιπόν, και Αδριανός Μιχάλαρος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, και να σου πω κάτι, σήμερα ειλικρινά, κάθε φορά που έρχεται, και να το λέμε και αυτό, κάθε φορά που έρχεται ο άνθρωπος, όλο το τεχνικό προσωπικό, όποιος είναι εδώ μέσα, τον φυσδίκια υγιεινής, τον φυλάρι. Μου να πω, θα πίνει πολύ νερό μετά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Κύριε Σιφάκη, αυτή η ιστορία του που σας άρεσε τις φωτιές ο κύριος Μπολάκης. Να περιμένετε, βαδίζετε κάπως σε κάποιο δρόμο ξαφνικά. Τώρα κοιτάξτε εδώ. Εδώ υπάρχει, και το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας και ο κόσμος το καταλαβαίνει, μεγάλος φαρισαϊσμός, μεγάλη υποκρισία. Και δεν τυχαίως ο χρόνος που βγήκε αυτό το θέμα, που δίθεν θέμα Μπολάκη. Είναι η ώρα που ο Τσουκάτος είπε για τα 16 δισεκατομμύρια δραχμές στα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ από Siemens και από διάφορες άλλες εταιρείες. Είναι η ώρα που ο εισαγγελέας, ο οικονομικός, ο κ. Δραγάτσης βγάζει, έχει βγει το πόρισμα πλέον για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα που ακούγονται. Έχουν βγει στη δημοσιότητα. Δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Όχι, τώρα το ολοκλήρωσε το πόρισμα. Το ξέρετε όμως. Είναι το επόμενο ημερό. Είναι το ολοκλήρωσε το πόρισμα. Ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα και εντός των επόμενων ημερών θα βγει στη δημοσιότητα. Λοιπόν, κάνει ανακοινώσεις ο κύριος Δραγάτσης. Μα σας λέω, ολοκληρώθηκε το πόρισμα. Θα το διαχειριστεί τις επόμενες μέρες. Όταν ολοκληρωθεί ένα πόρισμα, δεν μένει μόνο για να μείνει σε σιρτάρια. Την ίδια λοιπόν ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ας το πούμε, και βεβαίως και αν θέλετε βγαίνουν, υπάρχουν
και τα δάνεια του κ. Καχανίων, τα οποία αυτό είναι 12 χρόνια και πόσο έχουν δεν εκδοθεί. Η Αυγή έχει εξοφλήσει. Την ίδια ώρα που υπήρχαν όλα τα δάνεια εκείνα, αν θέλετε, πολλών στελεχών των μεγάλων κομμάτων και τεράστια δάνεια, υποτίθεται ότι σηκώνεται κάτι, ένα δάνειο 100.000 ευρώ με προσημείωση ακινήτου του σπιτιού του κύριου Παλάκη, και το οποίο και η Τράπεζα Αττικής αλλά και ο κύριος Τουρνάρας λέει ότι ήταν σύμφωνα με τα τραπεζικά κριτήρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό το φαρισαϊσμό, αντί να μιλούμε δηλαδή για τις μίζες, για τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, για όλα αυτά, ας το πούμε, που αν θέλετε είναι δυσοσμούν την πολιτική ζωή της χώρας, να μιλούμε για ένα δάνειο κάποιου που το πήρε με προσημείωση του ακινήτου του. Και ειλικρινά σας λέω αυτό, ξέρετε, και καλώς κατ' εμέ, είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Βάζει πολύ σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας και λύνει, όπως τώρα για παράδειγμα την επιδότηση, αυτό που ανακοίνωσε σήμερα, την επιδότηση ενοικίου σε νέα ζευγάρια, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη να επιδοτηθεί το ενοίκιο τους, και αν θέλετε και την επιδότηση να πληρώνει το κράτος πρώτη φορά τμήμα ή και ολόκληρο το δάνειο ανθρώπου που δεν μπορεί να το πληρώσει για να σωθεί πρώτη κατοικία του, με 500 εκατομμύρια αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που έχουν εγγραφεί στο πρωτοβουλίο. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό ακόμα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όταν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Αντί λοιπόν αυτά, και επίσης, τις 120 δόσεις που έρχονται στα ασφαλιστικά ταμεία, τις 120 δόσεις που έρχονται για την εφορία που θα ανακουφίσουν. Εφορία δεν έρχονται, οι θεσμοί έχουν βάλει βέτο. Θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει. Λοιπόν, αλλά όπως επίσης. Το θέμα είναι ότι σήμερα μέχρι 500 ευρώ χρωστάνε πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα που δεν έχουν πληρώσει 500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Εσείς δεν το ζείτε έξω και στην περιφερειά σας. Μα η πραγματικότητα είναι αυτή. Πώς είναι το τότε, δεν πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι αυτή. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να δούμε, και παράδειγμα εγώ το βλέπω στην περιφερειά μου, αλλά το βλέπω και παντού. Και στην Αθήνα εδώ κτλ. Είναι ότι οι περισσότεροι κλάδοι έχουν πάρει μπρος. Για παράδειγμα, τι να σας πω, ο δικός μου κλάδος που ασχολούμαι εγώ προσωπικά, γιατί είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, η ενέργεια. Πραγματικά σας λέω, έχουμε ανθρώπους τώρα οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν, δεν έχουμε άδειες να τους δώσουμε μεταγραφή. Εδώ έχει μπει μέσα 350 εκατομμύρια και δεν έχει. Όχι, και πάει εγώ μιλώ για τις ιδιωτικές. Για τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα. Μα τι δεν μπορεί το ρεύμα. Σας λέω για τον τουρισμό, για παράδειγμα, στα λωτρά του Πόζαρα σε εμάς, ή ξέρω εγώ, βλέπω τώρα στο Καϊμάξελαν, μου λένε εκεί οι άνθρωποι, οι εστιατόρες, οι ξενοδόχοι κτλ., ότι αυτό το πράγμα, την κίνηση αυτή, είχαν τη δουν από πριν την κρίση, πριν το 2009. Όπως και σε μια σε άλλους κλάδους, βλέπουμε, αν θέλετε, τον κλάδο του αυτοκινήτου. Σήμερα η έκθεση τη Αλφα Μπανκ μιλούσε για αύξηση τη ιδιωτική κατανάλωση. Βγήκαμε στις αγορές. Φαίνεται δηλαδή ότι το πράγμα έχει αλλάξει, έχει αρχίσει να αλλάζει. Έχει πραγματικά δηλαδή, έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, έχει αποκτηθεί. Και πώς αυξάνονται τα ανοίξει πρόθεσμα κάθε μήνα, 800 εκατομμύρια. Μα δεν συζητάμε ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αυτά είναι επιχειρήσεις όμως. Ναι, ναι. Δεν σας λέω ότι έχουν λυθεί. Και το κράτος, το δημόσιο χρωστάει κάπου 3 δις και δεν μπορεί να τα πληρώσει στους ιδιώτες. Έχει όμως βελτιωθεί από 7 δις. Φωνάζουν οι θεσμοί. Είχαν πει ότι πρέπει να μηδενιστεί. Ναι. Μα βλέπετε όμως ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Κοιτάξτε, ένα θέμα. Κανένας δεν θα πει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της κοινωνίας και της χώρας. Εμείς βλέπουμε ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η κατάσταση όχι απλά έχει σταθεροποιηθεί, βαίνει σταδιακά βελτιούμενη και μάλιστα στο κοινωνικό επίπεδο. Στους ανθρώπους, ναι. Δηλαδή, ό,τι είχαμε πει δηλαδή ότι θα κάνουμε και ό,τι είχε πει και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, όλα υλοποιούνται κατά γράμμα. Και μάλιστα στην ώρα. Είπατε ότι προηγούμενη στην αρχή ότι ο κύριος Τουρνάρας επιβεβαίωσε ότι δόθηκε. Τότε γιατί στείλετε στο ποσό χρόνο τον κύριο Τουρνάρα? Τότε. Ο κύριος Τουρνάρας, από τη στιγμή που είπε και βεβαίωσε ότι δεν έχει καμιά παρανομία στη χορήγηση του δανείου του κυρίου. Ναι, εκείνο που. Ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε, σήμερα επιτέθηκε με σφοδρότητα, έτσι. Δεν τον ονομάτισε. Είπε για τεχνοκράτες. Δεν τον πένε. Τι κάνει ο νιάο. Υπερτιμημένοι, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στα βράχια. Ναι, για να λέμε το εξής. Έτσι. Και ο κύριος Τουρνάρας τον γνωρίζουν όλοι. Έτσι ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έχει την ευθύνη του. Η τράπεζα τον έχει. Και βγήκε ο κύριος Τουρνάρας και τον είπε ότι είναι ανεξάρτητος και μην κάνετε. Και πολλές φορές, και αυτό συνέστησε ο Πρωθυπουργός, πρέπει οι θεσμοί να κρατάνε την ιδιαιτερότητά τους. Είναι θεσμός.
κ. Τουρνάρα, δεν μπορεί για παράδειγμα να παραμβαίνει, γιατί κάποτε υπήρξε υπουργό τη Νέα Δημοκρατία υπέρ κάποιων καταστάσεων. Αυτό είναι και αυτό είπε. Και νομίζω ότι είναι σωστό και πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι. Δεν συμφωνείτε ότι οι θεσμοί πρέπει να έχουν με έναν καλύτερο τρόπο να λειτουργούν. Όταν οδηγούν από τη μία εξαρτάται η οικονομία και οι τράπεζες οι άλλες. Δεν μπορεί να μην μιλάει. Όχι να μην μιλάει. Να χαρτάζει την ουδετερότητά του. Λοιπόν, για πάμε. Άμα ολοκληρώσετε. Και σας λέω το κυριότερο του εξής, ότι αυτό εδώ αποδεικνύει η ιστορία με τον Πολάκη και με όλο αυτό με το δάνειό του, με την προσημείωση του ακινήτου του. Αποδεικνύει τον φαρισαϊσμό για την υποκρισία ενός συστήματος που νιώθει ότι κινδυνεύει, γιατί βγαίνει στη φόρα οι μίζες και οι ξεπερνάτε κάτι που είναι βασικό. Το σκέφτεστε με μια κυβέρνηση να έχει πάρει αυτό που πήρε ο κ. Πολάκης. Που το πήρε, εγώ θα βάζω σωστά. Τι θα πει εκείνος που πήγε η τράπεζα να πάρει δάνειο και δεν του το έδωσε. Τι θα του πούμε σε αυτόν. Συγγνώμη. Όταν η τράπεζα. Όταν είσαι υπουργός, δεν μπορείς να πηγαίνει η τράπεζα. Όταν η ίδια τράπεζα. Η ίδια η τράπεζα λέει ότι δόθηκε με τραπεζικά κριτήρια. Εποχτεύεται με την Τράπεζα Ελλάδος. Άρα η Τράπεζα Ελλάδος έδωσε με τραπεζικά κριτήρια. Τότε για ποιο λόγο να μιλάμε. Είναι κακό ένα. Ασφαλώς δεν μπορεί να παίρνει δάνεια όταν είσαι υπουργός. Ξέρετε τι είπε ο ίδιος. Και εγώ να σας πω. Δεν το αμφισβητώ. Γιατί ξέρω το ήθος του ανδρός. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Είπε ότι εγώ προκειμένου, και φυσικά δεν έχει καμία τέτοια λογική, να πηγαίνει να παίρνει από χορηγούς και από διάφορες εταιρείες για να κάνει τον προεκλογικό του αγώνα, πηγαίνει και προσημειώνει το ακίνητό του και χρωστάει για να κάνει τη δουλειά του. Και είναι πραγματικότητα και το πιστεύω. Πόσοι άλλοι υπουργοί έχουν πάρει δάνειο? Πού το, πολύ. Η Σπυράκη έχει 700 και χιλιάρικα. 600 τόσα έχει ο Γεωργιάδης. Γιατί δεν μιλούμε για αυτούς? Γιατί δεν μιλούμε για τα θαλασσοδάνεια, τα 140 εκατομμύρια της Νέας Δημοκρατίας και τα 130 του. Αυτή τη στιγμή τα έχουν. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το υπόλοιπό τους. Και δεν ξέρουμε εάν εκπληρώνεται κιόλας, αν πληρώνεται. Λοιπόν, θέμα δεν είναι συμψηφισμοί. Δεν είναι θέμα συμψηφισμοί. Δεν είναι συμψηφισμοί. Το κάνεις εσύ, το κάνω κι εγώ. Όταν λοιπόν η τράπεζα αρχίζει και ο Στουρνάρας λέει νομίμως και με βάση τα τραπεζικά κριτήρια πάρθηκε, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι σωστός ο Στουρνάρας ή δεν είναι? Να εξισορροπήσουν με τις μίζες. Εξισορροπούνται οι μίζες των 16 δισεκατομμύριων δραχμών, τα 47 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ. Έτσι κι ανοίξουν τα κοιτάπια όλα, τι θα γίνει. Και το Πασόκ που δεν έχει μιλήσει λοιπόν, ακόμα η Φόφη. Και να δω τον κύριο, τον αγαπητό κύριο Παπαδόπουλο να τοποθετήσει. Θα σας απαντήσω. Πάμε κύριε Καράγλου. Τέσσερα χρόνια δεν έχετε βγάλει αυτά. Τέσσερα χρόνια δεν έχετε βγάλει. Συνθυσιάζουν εκλογές. Όχι, να τα βγάλετε τα χαρτιά. Να τα βγάλετε και να πάνε να τα εισπράξουν. Πολλά κύριε Κούρη. Συνθυσιάζουν εκλογές. 96 και νύχτωσε. 96 και νύχτωσε. 26 Μαΐου είναι κοντά. Θα βγάλουν κι άλλα. Θα πούν πολλά ψέματα. Αλλά δεν τους πιστεύει κανένας πλέον. Νομίζω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν. Έχουν επίπεδο και καταλαβαίνουν. Μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις του ψεύτη, έλεος. Και τέταρτη φορά του ψεύτη, έλεος. Ψέματα του 2015 τον Ιανουάριο. Ψέματα του δημοψήφισμα του περίφημου, του ηρωικού όχι. Ψέματα του Σεπτέμβριο του 2015. Πάλι ψέματα, ως πότε? Εκτός αν το θέλουν. Αν το θέλουν, τι να πω. Αλλά φαίνεται ότι δόξα τω Θεώ ξυπνήσαν. Τα μηνύματα στέλνουν. Το άκουσα τη δημοσκόπηση. Πόσο ήταν? 14,5 μονάδες. 14,5 μονάδες. Εντάξει. Και πού στα ακόμη? Έχουμε 96 μέρες. Όσο πλησιάζουμε. 26 Μαΐου θα έχουμε εκλογές. 26 Μαΐου θα έχουμε εκλογές. Θα δείτε τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα. Θυμάστε κύριε Κουρή και κύριε Σιαδήμα, το προεκλογικό σλόγγαν για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τώρα μετά από 4 χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους συνένοχους, έχει γίνει το ηθικό μειονέκτημα της αριστεράς. Και απέδειξαν μέσα σε 4 χρόνια ότι όλα όσα σκάνδαλα γίνανε τα προηγούμενα 40 χρόνια κατορθώσαν και τα ξεπεράσαν και σε όγκο και σε αριθμό μέσα 4 χρόνια αυτά. Τι να πρωτοθυμηθώ? Να ξεκινήσω από τις απευθείας αναθέσεις του Φλαμπουράρη, να συνεχίσω με τον κύριο Σταθάκη που ξέρασε να δηλώσει τον εκατομμύριο, να θυμηθώ τον κύριο Καλογρίτσα και τα θαλασσοδάνεια έναντι των βοσκοτοπίων από τη συγκεκριμένη τράπεζα, τη ΣΥΡΙΖΑ Bank, όπως είπε η κυρία Καλή πολύ εύστοχα. Να συνεχίσω τον κύριο, τον υπουργό άμυνας, τον κύριο Καμένο, ο οποίος μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο μιλούσε για τα 50 εκατομμύρια που πήρε ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς από τον κύριο Σόρος. Να συνεχίσω για τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Καμένο στον κύριο Κοντζιά.
Χατζιά, αλήτη θα σε τελειώσω και έφτασε η μέρα σου κτλ. Αυτό είναι το επίπεδο και του είδους κυβέρνηση. Και βέβαια, μιλάμε για τον Πολάκη, γιατί προκαλεί. Δεν ξεκινήσαμε στα καλά καθούμενα να στοχοποιήσουμε έναν άλλο άνθρωπο λογικό. Είπε προηγουμένως ο φίλος μου Γιάννης Σουσιφάκης, το ήθος του ανδρός. Αν το ήθος του ανδρός του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπείται στον κύριο Πολάκη, τότε λυπάμαι για τον πολιτικό πολιτισμό που θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Άρα... Αν υπάρχει ένας άνθρωπος, κύριε Σιαδήμα, ο οποίος προκαλεί συνεχώς με το λεξιλόγιο του, με τις εκφράσεις του, με το στυλ του, του μεχαλόμαγκα, είναι ο κύριος Πολάκης. Να μιλήσουμε για το δάνειο. Πείτε μου εσείς, εγώ κοιτάω τους τηλεθεατές. Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας πολίτης, ο οποίος μπορεί να πάρει καταναλωτικό δάνειο. Το τονίζω, καταναλωτικό δάνειο. Δεν πήρε στεγαστικό, καταναλωτικό δάνειο 100.000. Βάζοντας δεύτερη υποθήκη το σπίτι του, και ξέρετε ότι στη δεύτερη υποθήκη δεν παίρνει τίποτα η δεύτερη τράπεζα. Η πρώτη τα παίρνει όλα. Γιατί έχει πάρει άλλες 300.000 από την πρώτη τράπεζα, έτσι. Λοιπόν, επομένως, γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για σκάνδαλο ολικής. Και η λογική ότι ναι, αλλά και οι προγονείς θα σκοτώσαν τους Ινδιάνους, είναι αστεία. 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Ερευνήστε τα πάντα, όλα είναι ανοιχτά, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αν βρείτε οποιονδήποτε, βρείτε στη Σέντρα, δεν καλύπτουμε κανέναν για τίποτα. Το έχουμε πει αυτό. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική. Και όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Πολάκης δεν φτάνει μόνο το δάνειο. Στη συνέχεια παίρνει, βρίζει, απειλεί, προκαλεί τον κύριο Στουρνάρα. Δεν έχει ακούσει για τη θεσμική ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάντως ίδιος είπε, για να σας προλάβω, τουλάχιστον από το βήμα της Βουλής, ότι εγώ δεν ηχογράφησα τον Γιάννη Στουρνάρα, αλλά έχω καλό θυμικό. Ναι, έχω καλό θυμικό, είπε. Ξεκίνησε μια διαδικασία. Το θέμα είναι λιτό. Όχι, την πρώτη μέρα όμως δεν διαψεύστηκε αυτό το πράγμα. Ήμουν μέσα χθες και άκουσα τον κύριο Παπαθεοδόρου που έκανε μια πολύ καλή τοποθέτηση. Εγώ, ο κύριος Πολάκης έρθει εκεί και δεν ήξερε ότι αυτό που έκανε είναι παράνομο. Έλεγε, μην μιλάτε γι' αυτό, κοιτάξτε την ουσία. Με αυτό που έκανε η τηλεφωνική υποκλοπή είναι ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα. Τιμωρείται μέχρι 10 χρόνια φυλακή. Έχει με μίσα γενιά. Κοιτάξτε, κύριε. Κούρη και κλείνω εγώ. Έτσι, γιατί δεν θέλω να μονοπολίσω όπως ο κύριος Σιφάκης. Όχι, εντάξει, τον ρωτήσαμε. Είναι κυβέρνηση. Ναι, το κατανοώ, το σέβομαι. Έχουν το δικαίωμα να απολογούνται. Λοιπόν, εμείς λέμε. Να πληροφορούν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ατζέντα και αυτή η συζήτηση. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε ατζέντα. Θέλουμε να αλλάξουμε ατζέντα και να συζητήσουμε για το τι μελιγενέστε. Είμαστε περήφανοι γιατί κάναμε την αυτοκριτική μας, κάναμε την αυτοκάθαρσή μας. Κύριε Καράγλου, το πρόγραμμά μας για να φέρουμε στον ελληνικό λαό. Κλείνοντας, να πάμε στον κύριο Παπαθεοδόρου, να μας συνεπείς και στον χρόνο. Ένα μικρό ερώτημα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επανέλαβε ότι στον πρώτο μήνα, σε 30 μέρες, θα μειώσει τους φορολογικούς τελεστές. Και εσείς είναι και το επάγγελμά σας και έχετε περάσει και από αυτή τη θέση και σαν τομεάρχης. Λοιπόν. Πόσο μπορούν αυτοί οι φορολογικοί στελεστές που θα φέρουν την ανάταξη? Είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή τη στιγμή η επιχειρηματική φορολόγηση είναι 29%. Μάλιστα. Εμείς λέμε τον πρώτο χρόνο θα μειωθεί ο μείον 5%, δηλαδή θα πάει στο 24%. Μάλιστα. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει τον πρώτο μήνα κιόλας. Ναι. Και τον επόμενο χρόνο θα μειωθεί άλλο ένα 4%. Και θα αυτό που θα βρεθούν το 5%. Πώς θα καλυφθεί? Το είπαμε. Όπως καλύφθηκε και όταν μειώσαμε το ΦΠΑ στην εστίαση κόντρα στις απαιτήσεις Τρόικας. Γιατί να έχω διδαχθεί ως οικονομολόγος και αν υπάρχει άλλος οικονομολόγος μπορεί να το επιβιώσει. Στο πρώτο έτος κάναμε μάθημα πολιτικής οικονομίας. Μα γι' αυτό και σας ρώτησα. Το ισχυρότερο κίνητρο για τη φοροδιαφυγή είναι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. Όσο αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές, τόσο αυξάνει η φοροδιαφυγή. Ας μετά και όμως και ο κύριος Σιφάκης, αυτό που κάνανε που ανεβάζανε τους συντελεστές. Κύριε Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κύριε Κουρή, κύριε Σιαδήμα, εγώ θα ξεκινήσω με το βασικό το οποίο είπε ο αγαπητός κύριος συνάδελφος προηγουμένως και θα το πω σε χαμηλούς τόνους αυτή τη φορά. Φαρισαϊσμός. Να δούμε τι είναι φαρισαϊσμός. Εγώ όταν πήγα στη Βουλή χτες, είπα στον κύριο Πολάκη το εξής. Το αν πήρατε δάνειο, θα το εξετάσει η τράπεζα και θα το εξετάσει η τράπεζα η οποία σας το έδωσε μαζί με την, Τράπεζα της Ελλάδος. Το εάν έχει η τράπεζα απαραίτητες εμπράγματες εγγυήσεις, δηλαδή δεύτερη προσημείωση, δεύτερη υποθήκη του σπιτιού που δεν μετράει, ή αν ήρθε ένας μηχανικός και το σπίτι σας φακιά εκτίμησε στο ύψος που το εκτίμησε, αυτά είναι που αφορούν την τράπεζα. Ξέρετε πότε είχαμε πει εμείς για τη ΣΥΡΙΖΑ Bank? Είχαμε πει για τη ΣΥΡΙΖΑ Bank όταν βγήκε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος και απαιτήσαμε μια Παρασκευή πρωί να έρθει το πόρισμα στη Βουλή. Έτσι έμαθαν όλοι για τον Καλογρίτσα, έτσι έμαθαν όλοι για τα Βοσκοτόπια, έτσι έμαθαν όλοι ότι είχαν χαθεί 500 εκατομμύρια από το Ταμείο των Μηχανικών. Ταμείο το οποίο
Έτσι έμαθαν ότι είχε εξαϊλωθεί η ανακεφαλαιοποίηση που είχαν κάνει τότε το Ταμείο των Μηχανικών και είχε βάλει, ο οποίος είναι ο κύριος μέτοχος, σας θυμίζω, της Attica Bank. Αυτό οδήγησε στο ξύλωμα της Attica Bank και αυτό οδήγησε και στο διορισμό νέας διοίκησης με τον κύριο Ρουμελιώτη και τον κύριο Πανταλάκη, αν δεν απατώμε. Ναι, ναι. Το δεύτερο, εμείς δεν αγκαλέσαμε για το δάνειο το οποίο πήρε υπό διαφανείς ή αδιαφανείς συνθήκες. Θυμήσαμε όμως ότι εάν πάει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης που εργάζεται, δεν είναι άνεργος, δεν σας το λέω για τον άνεργο, να πάρει καταναλωτικό δάνειο και να πει θέλω, όχι στεγαστικό, θέλω καταναλωτικό παύλα επαγγελματικό, γιατί έτσι είναι το δάνειό του, 100.000 ευρώ και θα σας δώσω την εμπράγματη εγγύηση που χρειάζεται για να την πάρω. Δεν θα το πάρει από καμία τράπεζα. Αυτό του είπαμε, ότι υπάρχει η ανισότητα, χρησιμοποιεί την τράπεζα για τον εαυτό του. Γι' αυτό είπαμε ΣΥΡΙΖΑ Bank. Πάμε τώρα στο βασικό. Μα τον εγκαλέσαμε, διότι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι και αρκετά γενναίος, φρόντισε πριν έρθει στη Βουλή να κατεβάσει τις αναρτήσεις του από το Twitter και από το Facebook, που έλεγε ότι κατέγραψα το Στουρνάρα και τα έδωσα εγώ, ο ίδιος τα έδωσα στο Βαξεβάνη, στο ΜΜΕ του Μαξίμου. Προσέξτε, κύριε Πολάκη, γιατί φάνεται από χτες το βράδυ, 3 η ώρα έκανε την ανάρτηση, μέχρι το πρωί, σας είπανε ότι πρόκειται για κακούργημα. Και εφόσον πρόκειται για κακούργημα, ο άντρας ο Ντελικανής θα πρέπει, όταν έρχεται στην Επιτροπή Διοντολογίας, όταν ζητάει η εισαγγελία την άρση της ασυλίας του, να μην κρύβεται όπως κρύβεται μονίμως ο κύριος Πολάκης πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Αυτό του είπαμε. Ξέρετε τη μοναδική φορά που καταδικάσει ο κύριος Πολάκης για τη συκοφαντική δυσφήμιση? Για τον Βασίλη Μπεσκένη τον Άινιστο. Μόνο. Και λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν πάει αρκετοί βουλευτές για να ψηφίσουν την άρση. Την μία άρση της ασυλίας. Διαφορετικά, θέλω να σας πω ότι σε αυτή την πλειοψηφία, στην οποία ανήκει ο αγαπητός κύριος Σιφάκης, έρχονται οι βουλευτές όταν πρόκειται για τον κύριο Καμένο, όταν πρόκειται για τον κύριο Πολάκη, όταν πρόκειται για υπουργούς της κυβέρνησης και για αδικήματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τα υπουργικά τους καθήκοντα, κύριε Κουρή, κύριε Σιαδήμα. Mm-hmm. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι συκοφαντικές διαφημίσεις, είναι τα γιοφύρια που έφτιαχνε ο κύριος Πολάκης στο χωριό του, είναι η πειρατεία που είχε κάνει ο κύριος Πολάκης στο πλοίο που διαφωνούσε γιατί το πλοίο δεν έπιανε στο λιμάνι την ώρα που έπρεπε, τα διπλά βιβλία. Όλα αυτά δεν είναι υπουργικά καθήκοντα. Όλα αυτά δεν έχουν το επέσχυντο άρθρο 86 που θέλει να καταργήσει η κυβέρνηση μαζί με όλους εμάς. Αλλά βρε παιδιά, αφού θέλουμε να το καταργήσουμε αυτό το κακό άθρο του συντάγματος, πίσω από το οποίο κρύβεται ο κύριος Καμένος, κρύβεται ο κύριος Πολάκης, γιατί όταν πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας δεν αφήνεται να πάει στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπερασπιστεί την αθωότητά του? Αυτό ρωτήσαμε. Κύριε Παπαθεοδωρού, πριν πάμε. Και λέω και κάτι άλλο, ένα τελευταίο το οποίο έχει σημασία. Ελπίζω να είναι αυτό που θα πείτε και για τον ανασχηματισμό. Δικά σας στελέχη που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, αυτό θα το θέσουμε μετά. Ναι. Λέω το εξής όμως για το εξής. Γιατί μίλησε έτσι ο Πρωθυπουργός σήμερα? Διότι χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός τον κύριο Πολάκη, ο οποίος όπως ξέρετε είναι περιφερόμενος με μια συμπεριφορά περιφερόμενου τραμπούκου πολιτικά. Όταν πηγαίνει και του λέει του τραπεζίτη του κεντρικού, θα έρθω εκεί. Έτσι, όταν πηγαίνει λοιπόν και επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται αυτή η συμπεριφορά από τον Πρωθυπουργό, γιατί δεν του τράβηξε το αυτή, γιατί δεν είπε τίποτα, είπε κάτι για το χαρακτήρα του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, το οποίο έχει σημασία. Γιατί το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο? Θέλει να δώσει ένα μήνυμα. Το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι το εξής. Ότι ό,τι φθείρει το Στουρνάρα που είναι ο πολιτικός μου αντίπαλος, τεχνοκράτης, έχετε ακούσει κανέναν Πρωθυπουργό να κατηγορεί τον κεντρικό τραπεζί της χώρας του? Πού είμαστε, το Μαδούρο, είμαστε το πολίτευμα, πού είμαστε, ο Όρμπαν είμαστε? Άρα προσπαθεί να κατασκευάσει εχθρούς ο κύριος Τσίπρας από εδώ και πέρα, για να μπορεί να διατηρήσει όπως νομίζει τα ποσοστά του, θα κατασκευάζει εχθρούς. Εχθροί θα είναι ο κύριος Τουρνάρας, εχθρός θα είναι τα κόμματα τα οποία διαχειρίστηκαν. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος συνάδελφος. Μα κύριε συνάδελφε, αγνοείτε ότι η εξεταστική για τα οικονομικά των κομμάτων δεν έβγαλε τίποτα? Δεν το αγνοείτε? Και επίσης, επειδή ο κύριος Δραγάτσης, ο εισαγγελέας, έχει συγκροτημένη νομική παιδεία, σας λέω το εξής. Ότι για να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία αναφύονται μετά από 20 χρόνια και δίνονται εντολές εισαγγελικές επειδή ο κύριος
απαντώ και σε αυτό. Ο κύριος Τσουκάτος είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει να, να διακίνησε 16 δίδραχμες. Γιατί ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποσύσει. Ο Σιφάης είπε ότι υπάρχει έτοιμο πόρισμα. Μα το έτοιμο πόρισμα αυτό, σας λέω, ότι η Επιτροπή Εξεταστική με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τότε είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα γιατί δεν βρήκαμε στοιχεία. Εάν έχει βρει οποιοδήποτε άλλο πόρισμα, θα σας θυμίσω ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ φέραμε το μοναδικό κόμμα 7 εταιρείες ορκωτών λογιστών να ελέγξουν τα οικονομικά από το 2000 και μετά. Και αυτό το πόρισμα πήγε στον εισαγγελέα. Κανένα άλλο κόμμα δεν το είχε. Γιατί θα απαντήσει και ο Σουφάκης. Πάμε όμως στον πρόεδρο λίγο να μας πει τι γίνεται με την αγορά και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν σχολιάζετε, νομίζω είναι πολιτικά περισσότερο. Και θεωρώ στο μυαλό σου θα έχετε ότι αν αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος κάνει καλό ή κακό, έτσι. Βέβαια. Καταρχήν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Κουρή, και εσάς, κύριε Σαδήμα, για το βήμα που μας δίνετε ως επιμελητήριο. Αυτό είναι το βήμα που βγαίνουμε προς τα έξω. Γιατί πραγματικά εμείς έχουμε τονίσει επανειλημμένα για το κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης, να ξέρετε ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Ήδη πάρα πολύ συζητάνε και τα κόμματα συζητάνε το κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης, της αναβάθμισης. Το έχουμε θέσει πολλές φορές και πραγματικά αντιμετωπίζεται τώρα πολύ θετικά. Καταργεί τα ΤΕΗ πάντως. Καταργεί τα ΤΕΗ. Δηλαδή την τεχνολογική κατεύθυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς θεωρούμε όμως ότι. Δεν είναι μόνο τα ΤΕΗ. Καταργούνται τα ΤΕΗ. Εμείς μας διαφέρει. Πανεπιστήμια. Εμάς μας διαφέρει η μέση τεχνική. Θα βγάλει σιδηρουργού στα πανεπιστήμια. Ναι. Έβγαινε στη μέση τεχνική. Βγαίνει από το ΕΠΑΛ. Από το ΕΠΑΛ και πιο παλιά από τι τεχνικέ σχολέ και όλα αυτά. Θέλω να σα τονίσω κάτι. Εμάς η περιφέρειά μας είναι όλο το κομμάτι του Πειραιά, τα νησά και η Δυτική Αττική και η Λαβρεοντική. Θα σα πάρω από την άκρη, από τα δυτικά, θα σα πω ένα κομμάτι. Ξεκινώντας λοιπόν από την περιοχή των Μεγάρων, ξεκινάμε, παίρνουμε την παλιά Εθνική Οδό και φτάνουμε στην Πειραϊκή Πατραϊκή. Η Πειραϊκή Πατραϊκή είχε 2.500 εργαζόμενους. Ναι. Τώρα είναι ένα κουφάρι. Τόσα χρόνια αυτό το κτίριο καταραίει. Καλά, λέτε και στην Πάτρα, την Πειραϊκή Πατραϊκή. Ακριβώς και δεύτερο κουφάρι. Συνεχίζουμε πιο πέρα. Πάμε Ναυπηγεία Ελευσίνος. Περνά εκεί και σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπει δεξαμενές άδειες. Όταν βλέπεις τις σχολές κλειστές από πάνω. Όταν βλέπεις να έχουν μείνει πλέον μόνο 100-200 εργαζόμενοι πως έχουν μείνει εκεί, ενώ υπήρχαν 3.500 εργαζόμενοι. Πάμε πιο δίπλα, φτάνουμε στην Πυρκάλη. Η Πυρκάλη είχε άλλους 2.000 εργαζόμενους. Πόλεις ολόκληρες μιλάμε. Πάμε πιο πάνω, το Γιαλάδικο, η Γιούλα. Πάμε στις δύο Χαλιβουργίες. Πόσο είχε Χαλιβουργική, πόσο είχε 1.500-2.000 εργαζόμενους. Να πάμε στην Ελληνική Χαλιβουργία, να πάμε στα ναυπηγεία του Καραμαγκά με 5.500 εργαζόμενους. Mm-hmm. Να πάμε πιο πάνω δορυφορικά, χιλιάδες μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις που δουλεύανε δορυφορικά σε αυτές τις βιομηχανίες. Μια βαριά βιομηχανία. Ποια είναι αυτή η οικονομία αυτά που ανακάμπτει η χώρα μας. Πού ανακάμπτει η οικονομία της χώρας μας, δηλαδή. Γιατί κλείσαν αυτά. Κλείσαν αυτά, δεν ξέρω, κακές πολιτικές. Μία φωνή, δεν θέλαμε να παράγουμε. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έκλεισε τη βιομηχανία της. Ίσως τις αναβαθμίσανε, τις εξυγχρονίσανε. Επενδύσανε πάνω σε αυτές, βγάλανε καινούργια προϊόντα. Εμείς γεμίσαμε μηχανολόγους, γεμίσαμε ΤΕΗ και ΑΗ σε όλη την Ελλάδα, μόνο και μόνο να νοικιάζουμε τα σπίτια. Γι' αυτό ήταν ο στόχος. Φτιάχναμε ένα πανεπιστήμιο να νοικιάζουμε σπίτια. Και φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχουν πανεπιστήμια σε βιομηχανικές περιοχές. Έπρεπε αυτή τη στιγμή ο Πειραιάς και το Θριάσιο να ήταν γεμάτο πανεπιστημιακές σχολές και ερευνητικά κέντρα. Είναι δυνατόν να έχεις βιομηχανία και να μην έχεις δίπλα τα πανεπιστήμια σου να συνεργαστούν με τη βιομηχανία? Πού γίνεται αυτό στον κόσμο? Όπου πάμε, βλέπουμε τα πανεπιστήμια, οι Τούρκοι, άντε στη βιομηχανική περιοχή τη Κωνσταντινούπολη, όλα τα πανεπιστήμια είναι δίπλα εκεί, ότι έχουν ερευνητικό κομμάτι και παραγωγικό κομμάτι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αναβαθμιστεί η χώρα μας, και το λέω αφού είναι προεκλογική περίοδο, βάλτε το πάρα πολύ σοβαρά. Χώρα χωρίς να έχει παραγωγή, χωρίς να έχει τεχνολογία, χωρίς να έχει βιομηχανία, χωρίς να μπαίνει σε καινούργιες τεχνολογίες, δεν μπορεί να έχει μέλλον. Δεν μπορεί να ζει μεθανικά άλλο η χώρα μας. Έχουμε μια βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Τα χρήματα δεν ξέρουμε αυτή η υπεραξία όμως αν μένει στη χώρα μας ή δεν ξέρουμε πώς πηγαίνει, γιατί αυτές οι συμφωνίες κλείνονται και στο εξωτερικό, κλείνονται σε μεγάλες εκθέσεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί, κάπου και εκεί θέλει μια έρευνα. Να δούμε τι μένει. Ενώ τη βιομηχανία μας, δορυφορικά, οι βιοτεχνίες, όλα αυτά τα χρήματα και η υπεραξία μείνουν εδώ. Και βγάζαμε τεχνίτες. Πείτε μου σήμερα, τεχνίτη, πείτε μου σήμερα στα νέα παιδιά τι σημαίνει τόρνος, για πείτε σήμερα στα παιδιά τι σημαίνει φρέζα, τι σημαίνει πλάνη. Είναι δυνατόν σήμερα αυτή η περιοχή, αυτή η χώρα μας? Σας είπα μια περιοχή. Επαγγελματική εκπαίδευση υπάρχει. Υπάρχει επαγγελματική εκπαίδευση. Επαγγελματική εκπαίδευση. Εδώ πέρα έχω ένα θέμα. Δηλαδή, μπαίνει το δημόσιο.
Και αντί να γίνει η πρακτική, η εκπαίδευση πρακτική, να γίνει στον ιδιωτικό τομέα και τα παιδιά αυτά να μπουν να μάθουν δουλειά, παίρνει δυστυχώς το δημόσιο, προσπαθεί να προσλάβει κόσμο ή να καλύψει διάφορες θέσεις μέσα από τις πρακτικές εκπαιδεύσεις. Τα οποία τα παιδιά αυτοί πάνε ένα εξάμηνο στο Δήμο ή οπουδήποτε αλλού, μένουν στην ουσία, φτιάχνουν καφέδες και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και μετά μένουν άνεργα και άτεχνα. Πάντως αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όχι. Αντί να πάνε στον ιδιωτικό τομέα που το 60% θα απορροφθεί. Αυτό είναι της δικής μου περιόδου στο Υπουργείο. Η όλη πρακτική άσκηση και η μαθητεία, με την οποία αντέδρασε πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούσε ότι είναι η απλήρωτη εργασία, η ανασφάλιστη εργασία, αυτή η οποία συνέδεε το ΕΠΑΜ με την επιχείρηση, αυτή ήρθε και πετσοκόφθηκε τα επόμενα χρόνια. Θέλετε να σας πω κάτι? Ένα νούμερο μόνο ακούστε, το οποίο δεν το αφισβητεί κανένας στην Ελλάδα. Η δική μας κατεύθυνση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τα τεχνικά λύκεια είναι 22,3%. Στη Γερμανία ο μέσος όρος είναι 42%. Κύριε Παπαθεοδωρού, εδώ πέρα βλέπετε, όπως βλέπετε, έχει ένα χαρτί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και λέει ότι αυτή τη στιγμή 5.500 άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών θα πάνε σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Αυτά τα παιδιά να μάθουν τι? Ακριβώς. Αντί να μπουν στη βιομηχανία, στην παραγωγή, να έρθουν σε εμάς, να πάνε στο βιοτεχνικό πάρκο του Σκιστού. Γιατί δεν του θέλει? Πώς παίρνει το δημόσιο? Δεν ξέρω. Εμείς του θέλουμε. Πώς δεν του θέλουμε? Είναι πολιτική επιλογή. Κύριε Κούρη, αυτή είναι πολιτική επιλογή. Αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν εκεί. Δεν πρόκειται να ξαναδουλεύουν. Όχι, ναι, γιατί δεν του θέλει? Αυτό που λέτε. Είναι λάθος πολιτικές. Αυτά τα φωνάζουμε όμως και τονίζουμε. Εμάς ο ρόλος μας είναι θεσμικός. Είναι να είμαστε δίπλα στην εκάστοτε πολιτεία και εξουσία και να τους ενημερώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι τους ενημερώνουμε. Με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, με εμάς, μόνοι μας, μεμονωμένα. Αλλά το λέμε και πάλι. Πρέπει κάποια στιγμή να μας ακούσουν. Αυτό διαχρονικά γίνεται ή διαχρονικά πολλά γίνεται. Ναι. Πολλά χρόνια. Και κορυφώθηκε. Η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα έχει υποβαθμιστεί πολλά χρόνια. Η τεχνική εκπαίδευση στη χώρα, δηλαδή δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή δεν μας χρειάζεται στη χώρα, δεν χρειάζεται τεχνική εκπαίδευση? Βέβαια πως δεν χρειάζεται. Τότε. Έχουμε ένα ναυπηγείο, προχθές βραβεύσαμε τον κύριο Τσόκο, μια ναυτιλιακή εταιρεία που έχει φτιάξει 15 φεριμπότ 100 μέτρα στα ναυπηγεία του Πέραγματος. Λοιπόν, και τον βραβεύσαμε για τη δουλειά που έδωσε στο Πέραγμα σε ανθρώπους, σε ελληνικές επιχειρήσεις. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει 15 φεριμπότ από το 0, 100 μέτρα φεριμπότ. Και καταφέρει και πουλάει τα πουλάκια στο εξωτερικό και μάλιστα φέρνει και ένα πολύ καλό συνάλλαγμα στη χώρα. Γιατί δουλεύουν οι επιχειρήσεις και τώρα στείνει άλλα δύο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εκεί θέλουμε τεχνικό προσωπικό. Ξέρετε πόσο ηλικία είναι το τεχνικό προσωπικό που έχουμε? 55 και 60 ετών. Μόλις πάρουν συντάξει αυτοί. Οι καινούργιες γενιές δεν κατευθύνονται προς τα εκεί. Μιλάμε για φυσικό αέριο. Μιλάμε τώρα για εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Εκεί θα χρειαστούμε. Αυτά τα μηνύματα ότι μας λείπουν τεχνίτες δεν περνάνε ψηλά? Πιστεύω, εμείς φωνάζουμε από εδώ και πέρα. Τώρα έχουν ξεκινήσει και περνάνε προς τα πάνω. Γιατί μέσα από το δικό σου κανάλι έχει βγει η φωνή μας, η δικιά μας προς τα έξω, μαζί με το Ευγενίδιο Ίδρυμα, με την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε ότι πρέπει τα παιδιά μας και τους γονείς ότι πρέπει να ξαναξεκινήσουμε πάλι να βγουν τεχνίτες. Και τους γονείς. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε μονάχα ολοκληρώστε, πάμε σε διάλειμμα. Η κουλτούρα των γονέων είναι να μην πάει το παιδί μου στο τεχνικό λύκειο. Να πάει στο πανεπιστήμιο απευθείας. Να πάει στο πανεπιστήμιο απευθείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πατήσει ο κύριος Σιφάκης, θα ξεκινήσουμε από εκεί να δούμε τι έγινε και με τον ασχηματισμό και αυτή η διεύρυνση ποιον ευνοεί και ποιον δεν ευνοεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-34-89-008 και το email της εκπομπής πιεστήριο papaki@kontrachannel.gr. Σε δύο λεπτά είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ακούσαμε όμως τον κύριο Σιφάκη σε αυτά που σχολιάσαμε. Πέρα κρίσιμο θέμα. Τεχνίτες που δεν χρειαζόμαστε και δεν έχουμε. Και θα απαντήσει, αλλά εγώ θέλω να βάλω και ένα ερώτημα και με τον ανασχηματισμό αυτή η διεύρυνση. Έτσι, ναι. Αν σας αφήνει ικανοποιημένο. Ο στελέχη του Πασόκ βλέπω ότι πάτε. Ισροές είναι. Θα απαντήσει ο κύριο Παπαθεδόρου μετά. Ενώ ο κύριο Καράγου είναι στη μέση. Θα σας πω μετά. Πολύ γρήγορα κάποιε πολύ γρήγορε απαντήσει ορισμένα από τα θέματα γιατί τώρα για να μπορέσω να απαντήσω στο τελευταίο. Που είναι πολύ σοβαρό με τον ανασχηματισμό και με την, αν θέλετε, τις προοδευτικές συνεργασίες για τη δημιουργία του νέου προοδευτικού πόλου που είναι πραγματικά το ζητούμενο. Ο προοδευτικός πόλος υπήρχε μαζί με τους Σανέλ. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν και θα το φτάσουμε. Μα, για ορισμένες απαντήσεις. Καταρχάς, αυτό που είπε ο κ. Πρόεδρος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πράγματι, με το παραγωγικό μοντέλο το οποίο ακολούθησε η χώρα πολλές δεκαετίες και στο οποίο έχει τεράστια ευθύνη το παλιό πολιτικό σύστημα και είναι Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
πράγματι το ένα μετά το άλλο κλείνανε. Γιατί ήταν παραγωγικό μοντέλο, υποτίθεται παραγωγικό μοντέλο, το οποίο βασιζόταν, αν θέλετε, στην αντιπαραγωγικότητα, στη μεταπρατικότητα, στην αρπαχτή, αν θέλετε, εξυπηρετούσε. Όχι, με εκείνο το σύστημα φτιάχτηκε η Ελλάδα. Εγώ σας λέω ότι. Και σπίτια και υποδομές. Και από το χωράφι βγήκαμε και πήγαμε, τα αφήσαμε τα χωράφια. Οπωσδήποτε υπήρξε μια εξέλιξη. Δεν είπαμε ότι έμεινε τελείως. Βρήκατε μια Ελλάδα, μια χαρά. Αλλά πέραν του τουρισμού και αν θέλετε των υπηρεσιών. Έτσι, καθώς δεν μπορούμε να. Δεν νομίζω να πιστεύετε ότι είναι δυνατόν μια οικονομία να στηριχθεί μόνο στις υπηρεσίες, στον τριτογενή τομέα. Βλέπετε ότι διαλύθηκε και η πρωτογενή παραγωγή, αλλά και ο δευτερογενή τομέα, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί αυτό ήταν το μοντέλο. Η εξυπηρέτηση των ξένων επιμελητηρίων, να τα φέρνουμε όλα, να τα εισάγουμε, να μαθαίνει ο μηχανολόγος μηχανικός που είπε, μόνο να διαλέγει, γιατί ο μηχανολόγος μηχανικός είναι από το Μετσόβιο, μόνο να διαλέγει μηχανές. Δεν έχουμε μία μονάδα. Ειλικρινά, μια μονάδα που να μπορεί με ευκολία να φτιάξει μια ολοκληρωμένη μηχανή. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό δεν ήταν τυχαία επιλογή του παλαιού πολιτικού συστήματος, επιμένω. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, η παραγωγική ανασυγκρότηση να βασιστεί στις νέες τεχνολογίες, στην ενίσχυση της παραγωγής, πραγματικά της παραγωγής, και όχι το μεταπρατικό γνωστό μοντέλο, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Απαντώ 2-3 πράγματα και μπαίνω στο ουσιαστικό θέμα. Για τα θαλασσοδάνεια. Θαλασσοδάνεια των κομμάτων, που δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω δηλαδή, φυσικά για άλλα, περί άλλων τυρβάζουν, περί Πολάκη κτλ. Ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα θαλασσοδάνεια δόθηκαν τότε με εγγύηση την μελλοντική επιχορήγηση των κομμάτων, σαν πως και ξέρανε ότι πάντα θα είναι μεγάλα κόμματα, και μιλάω πιο πολύ για το Πασόκ, έτσι, τη μελλοντική επιχορήγηση και εν μη ανοιχτή. Ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με εν μη ανοιχτή. Ό,τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εν μη ανοιχτή. Ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος, ο οποίος ζήτησε εγγράφος το κούρεμα με πολιτικούς όρους, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν είχαμε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δάνεια. Αλλά, μιλάμε τίποτα να θέλω 5-6 εκατομμύρια. Αφήστε το κούρεμα του δανείου του. Αφήστε σας λέω. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είχε κόκκινα δάνεια. Ποτέ δεν είχε δάνεια και δεν είχε ποτέ κόκκινα δάνεια. Και μιλάμε για δάνεια 5-6 εκατομμύρια. Μιλάμε για 140, 130 κτλ. Και το οποίο δεν ήταν ποτέ κόκκινο. Εξυπηρετιόντουσαν πλήρως. Δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια των κομμάτων σήμερα πλήρως. Όχι βέβαια. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Σε ρύθμιση είναι όλα. Δόθηκαν με χέγγιο τη μελλοντική επιχορήγηση και μάλιστα φρόντισε το σύστημα του παλιό, φρόντισε με ένα νομοσχέδιο με τα μεσονύχτιο του Χατζηδάκη, του Κωστή του Χατζηδάκη, να δώσει ασυλία στους τραπεζίτες που δώσαν αυτά τα δάνεια το 2013. Αυτό είναι τα θαλασσοδάνεια, τα οποία ελέγχονται και θα δούμε ότι όταν βγει το πόρισμα και πολιτικά... Για όλα τα δάνεια, για όλα τα δάνεια ή τα κόκκινα. Ναι, εντάξει, γι' αυτό τα κάνανε. Για όλα δόθηκε. Γι' αυτό το κάνανε. Γιατί λοιπόν, δεν υπογράφουν καμιά ρύθμιση. Ναι, δεν υπογράφουν καμιά ρύθμιση. Συνεχίζω. Αν δεν του δώσει ασυλία, δεν πρόκειται να υπογράψει κανείς. Συνεχίζω. Για την Attica Bank. Έχει δεχθεί μια επίθεση. Γιατί είναι εξουσιαστική. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί στην Attica Bank, όπως και στις συνεταιριστικές τράπεζες, να βασιστεί, αν θέλετε, μια επανάταξη της οικονομίας έξω από το τραπεζικό σύστημα που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις πολιτικές. Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως, βεβαίως, το τι συνέβη στην Attica Bank, που ελέγχεται για 5 δάνεια από το 10 μέχρι το 14, για 5 μεγάλα δάνεια που δόθηκαν πράγματι σε 5 επιχειρήσεις χωρίς τις απαραίτητες εγγύησεις. Από εκεί και μετά, όσον αφορά αυτό που είπε για την άρση της ασυλίας σήμερα, ο κ. Παπαθεοδόρου, σήμερα ψηφίσαμε την άρση της ασυλίας του κ. Κυρίτσι. Ψηφίσαμε μαζί ότι πρέπει να αλλάξει περί ευθύνης υπουργών. Από εκεί και πέρα η ασυλία να περιοριστεί και να είναι πολύ συγκεκριμένη μόνο κατά τη διάρκεια των καθηκόντων. Είναι αδιανόητο για πράγματα τα οποία δεν αφορούν τα καθήκοντα του βουλευτού να υπάρχει η ασυλία. Τότε από εκεί και μετά. Αφήστε με τώρα. Μια άρση ασυλίας του κ. Πολάκη για αδικήματα που έχουν γίνει εκτός. Αφήστε με τώρα. Λοιπόν, σας είπα καθαρά και τη θέση μου και νομίζω τη θέση τουλάχιστον των περισσότερων και βεβαίως είδατε και τις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε
αυτό το θέμα. Και πράγματι, και να μην πω και άλλα, που δεν τα δεχθήκατε και κανένα από τα κόμματα όσον αφορά τις βουλευτικές θητείες κτλ. Γιατί θέλετε να διατηρείτε η οικογενειοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις. Κύριε, λοιπόν, κύριε Σαφάκη, ξέρω που πάτε. Πριν πάτε εκεί, διαβάζω μόλις τώρα. Πριν από λίγο βγήκε ο κύριος Καμένος σε τοπικό κανάλι στη Θεσσαλία. TRT. Λοιπόν, δύο πράγματα θα σας πω. Για τον Πρωθυπουργό, Ταύρος Μενούμενος. Δεν πήγα εγώ να γίνω Σαμαράς. Ο Τσίπρας έγινε ο ίδιος Σαμαράς, τέτοια αποστασία από την αριστερά. Λέγοντας ότι το πήρα το κόμμα και το κόμμα. Και λέει και κάτι άλλο. Τα Σκόπια λέει, και αυτό αφορά άλλο το πάνελ. Είναι 20 λεπτά δουλειά για μια ύλη τεθωρακισμένων. Θα φτάσουμε ως Σερβία μέσα 20 λεπτά. Με αυτόν τον τύπο κάνουν κυβέρνηση. Κυβερνητικό σχέδιο. Δεν το είπα για να βάρεις το λιμάνι. Θα σα πω δύο. Μην διαβάσω όλη τη συνέντευξη, αλλά πραγματικά. Είναι πιο έντιμο συνεργάτη. Μία μόνο κουβέντα. Ανεβάζει του τόνου πάρα πολύ. Μία μόνο κουβέντα. Ο Καμένος εκεί που πήγε και συνοστίστηκε. Στην ακροδεξιά ανάμεσα σε. Που έχει και τόσους. Μα ήταν, δεν τώρα. Λέω εκεί που πήγε και συνοσίστηκε. Πότε. Έτσι, μετά τη διάλυση του κόμματός του. Τώρα. Ήταν προοδευτικός. Λοιπόν, λέω εκεί που πήγε και συνοσίστηκε τώρα. Αφήστον. Λοιπόν, εκεί πραγματικά έχει υπογράψει την πολιτική του. Με ποιος πήγε δηλαδή. Καταδίκη, δεν πρόκειται να. Με ποιος πήγε. Και σας λέω, λέω ότι και διέλυσε το κόμμα του. Δεν τίμησε το γεγονός. Να του πήραν τους βουλευτές. Επί τέσσερα χρόνια βοήθησε. Να βγούμε πράγματα από τα μνημόνια και αν θέλετε και κάποια σκάνδαλα να ελεγχθούν. Δηλαδή και τον εαυτό του. Και τώρα, τώρα. Και τώρα έχει φτάσει τώρα, γιατί το στο άκρο να το γιατί έχει χάσει την ψυχραιμία του, την πολιτική του. Όχι, το και βεβαίως προσπαθεί να δείξει ότι είναι ο πιο ακραίος, ο πιο έτσι, ο πιο αλλιώς στην ακροδεξιά. Γιατί εκεί πέρα έχουμε συνοστήσει πολύ και θα δούμε και άλλα μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, τώρα πριν από τη Νέα Δημοκρατία η οποία έχει υποκληθεί στην ακροδεξιά στροφή. Όχι, θέλω να πω εγώ σα το θα πείτε. Αλλά πάμε λίγο να απαντήσει. Μην είναι μονόλογο. Απαντήσει και ο κ. Καράγλου και τον κ. Παπαθεδόρου και τον κ. Καμένο. Αυτές οι εκφράσεις είναι πολύ βαριές. Τι να απαντήσω, να απαντήσω για τον κύριο Καμένο, τι να πω για τον κύριο Καμένο. Τι να σου πω, όταν λέει ένα κάπου δεν ήταν. Με συγχωρείτε, κύριε Καράβλου, να πω ένα μήνα ή κάπου δεν ήταν μαζί. Δημοκρατία, στην ίδια μήνα δεν ήταν. Αφενό, αφετέρου ήταν μέχρι πριν 40 μέρε. Τι 40 πολλέ λέω, πριν 30 μέρε υπουργό Εθνική Άμυνα. Και λέει ότι είναι 20 λεπτά να μπουν μέσα μια πλειάδα τεθωρακισμένων αρμάτων. Εγώ έχω πει επανειλημμένω ότι όποτε έβγαινε ο κύριο Καμένο και έκανε δηλώσει, κινδυνεύαμε ανά πάση στιγμή να έχουμε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Ήταν ο πλέον ακατάλληλο άνθρωπο. Λέει μια παροιμία, πες με το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Εντάξει, από εκεί πέρα νομίζω ο κύριος Τσίπρας τον διάλεξε σαν προνομιακό. Ναι, αλλά δεν ήταν ο κύριος Καμένος, δεν θα ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Είναι και αυτό που λέει ο κύριος ο Μάκης ο Κουρίτης, γιατί ξέρετε ένα νομίσμα έχει δύο όψεις. Κοιτάξτε, Καμένο είναι κυβέρνηση. Ο κύριος Καμένος, επαναλαμβάνω, ότι ήταν ο προνομιακός εταίρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ο συγκυβερνήτης. Τώρα που αποκαλύπτονται σιγά σιγά διάφορα έτσι, πράγματα, πραγματικά μένουμε με ανοιχτό το στόμα. Τα SMS τα οποία έστειλε στον κύριο Κοτζιά έχουν γράψει ιστορία. Τα δηλώσεις που έχει κάνει για τον κύριο Κοτζιά, το κίνημα Πράτο που έχει γίνει Σπράτο, τα 5 εκατομμύρια. Ο Κοτζιάς έχει αρχίσει μηνύσεις τώρα. Να σας πω κάτι. Καταρχάς, ένα πολιτικό τον οποίο νομίζω ότι θα στενοχωρήσει τους πάντες σε αυτό το πανέλ, και εσάς αλλά και τους φίλους συναδέλφους εδώ. Σημερινή έρευνα η οποία βγήκε για το λαϊκισμό στην Ευρώπη από ένα Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μάλλον Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι είμαστε, η Ελλάδα δεύτερη χώρα στο λαϊκισμό μετά την Ουγγαρία. Η Ελλάδα χώρα στην οποία έχουν πλειοψηφία λαϊκιστικές δυνάμεις και αυστηρά λαϊκιστικά καθεστώτα. Αυτό εάν δεν το ακούσουμε, αν δεν το ακούσουμε ότι είναι ένα καμπανάκι κινδύνου απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία αντιτάσσεται στο λαϊκισμό, στον εθνικισμό και στην ακροδεξιά, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Καμένος. Λοιπόν, εγώ είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναζητά μετά τρόπο να ξεχάσει τον Καμένο, αλλά ο Καμένος τον έχει υπερβεί. Τον δεν θα ξεχάσουμε το γεγονός, δεν θα ξεχάσει κανένας το γεγονός της αγκαλιάς με τον κύριο, με τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα ξεχάσει το σύντροφι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το σύντροφι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καμένο. Δεν θα ξεχάσει τον έντιμο εταίρο. Τον έντιμο εταίρο. Δεν θα ξεχάσει το γεγονός ότι μέχρι και πρότινος, πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο συνομιλούσε και ήταν δεμένος με τον κύριο Καμένο. Πηγαίναν τα πείματα όμως και ερχόντουσαν. Αλλά υπήρχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μην θεωρούμε ότι άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε.
οι υπουργοί του Καμένου είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο δίπλα στον κύριο Μωραΐτη, για να σας απαντήσω, δίπλα στον κύριο Μωραΐτη, ο οποίος έλεγε τον κύριο Τσίπρα πριν από 2 μήνες ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη, πολιτική απάτη, ο ΣΥΡΙΖΑ της μεταπολίτευσης. Και τι άλλαξε μέσα 2 μήνες. Μαζί όμως, για να τα πούμε όλα, με τον κύριο Κουίκ. Με τον κύριο Κουίκ. Με τον κύριο Κουίκ. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Θέλετε να σας παραλάβω αυτό που πολύ εύστοχα είπε η κυρία Γεννηματά. Έναν θα εξαγοράζετε, 1000 θα έρχονται. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Γιατί παίρνετε ανθρώπους, πολιτικά πρόσωπα. Να φεύγουν από εσάς και να έχουν σε εμάς που εμείς πέφτουμε, λέτε και εσείς ανεβαίνετε. Το delivery των υπουργείων είναι. Αγοράζουν τον delivery. Εγώ σας λέω, κύριε Σιφάκη, σκεφτείτε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχατε το μέγεθος της πολιτικής αξιοπρέπειας εντός εισαγωγικών για να σας προτείνει από άλλο χώρο ένας πολιτικός τον οποίο βρίζατε προηγουμένως πριν από κάποιες εβδομάδες. Να σας προτείνει υπουργείο και να του λέγατε: δεν πειράζει, βρε αδελφέ, τώρα αγαπηθήκαμε και θα έρθω. Να καθίσω δίπλα σε αυτόν τον οποίο έβριζα. Θα σας πω μετά από το μικρό λόγο. Θα σας απαντήσετε. Εγώ το παθαίνω. Για τον κίνδυνο θάνατο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κουίκ, του σημερινού υπουργού και βουλευτή. Ο κ. Κουίκ έλεγε: ΣΥΡΙΖΑ, κίνδυνο θάνατο. Δεν θα ψηφίσω ποτέ τι ψήφισε. Κύριε Παπαθεδόρο, επειδή σήμερα είστε πραγματικά πάρα πολύ εύτοχο και σήμερα, αφήστε λίγο να απαντήσετε και δύο. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Ειδικά αυτό τώρα. Προσοχή σε αυτά. Αυτό τώρα 20 λεπτά είναι τάρματα να μπουν μέσα και θα φτάσουν στο σερβί. Προσοχή σε αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό του τύπου ο λαϊκισμός. Γιατί το κάνει όμως, τι πάει να μαζέψει. Γιατί έχει απασφαλίσει. Ναι, αλλά γιατί έχει άγχος επανεκλογής και τι πάει να μαζέψει. Πόσο δηλαδή. Ακούστε να έχει φτιάξει κάποιου σκύλου. Από εδώ και πέρα. Σε κρατάω, με κρατά. Από εδώ και πέρα είναι ανοιχτή επικοινωνιακή εκβιασμή. Όπως εκβιάζει τον κύριο Γκοτζιά με αυτές τις χυδαίες εκφράσεις. Μα τον πήγε στα δικαστήρια. Όπως έλεγε προηγουμένως αυτά τα οποία έλεγε στη Βουλή και δεν ενοχλούσε κανένα το ομοφοβικό παραλήρημα του κύριου Καμένου ή τα ρατσιστικά σχόλια του κύριου Καμένου. Χειροκροτούσαν οι βουλευτές όταν έλεγε στα 4. Θέλω να σας πω και την παράθεση. Την τελευταία φορά που χειροκροτήσαν ήταν όταν αποκάλεσε έτσι όπως αποκάλεσε τον Αμυρά. Θέλω τελευταίο. Ποιος επωφελείται από όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος? Επωφελείται η Χρυσή Αυγή. Οι ακραίοι επωφελούνται αυτοί οι οποίοι είναι ενάντια στη δημοκρατία. Τώρα βάλτε μια τελεία όμως πριν να απαντήσω ο κύριος Σιφάκης και μετά ο κύριος Καράουλος. Όσον αφορά αυτό το θέμα που λέμε περί Καμένου. Να σου το πω απλά. Είστε ευχαριστημένος με τον κύριο Τόλκα και τον κύριο Μωραέτη που ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια κουβέντα για το προηγούμενο. Μια κουβέντα για το προηγούμενο και έρχομαι σε αυτό φυσικά. Λοιπόν, θα σας πω. Όσον αφορά αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα. Προσέξτε τι έγινε. Νέα Δημοκρατία πήγαινε σε συλλαλητήρια εν της πράγμαση μαζί με τη Χρυσή Αυγή που φωνάζουν ότι τα σύνορα με τη Σερβία, τα σύνορά μας πρέπει να είναι τα σύνορα της Σερβίας. Δηλαδή έπρεπε να γίνει η διαλογή. Δηλαδή έρχεται σήμερα, γιατί μιλάμε για εθνικά θέματα, κύριε Καράγουλου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έρχεται σήμερα ο Καμένος και μιλάει για ύλες και για τα λοιπά. Και βεβαίως, αυτά τα οποία καταλαβαίνετε, ο εθνικισμός και η πατριδοκαπηλεία δεν έχουν όρια. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει οπλίσει και τους χρυσαυγίτες και αν θέλετε και τις λογικές όλες αυτές τις ακραίες εθνικιστικές και πατριωτοκάπλες που είναι όχι απλά επικίνδυνες και αν θέλετε τι να πω. Και βεβαίως ξεχνούν γιατί αυτή η γλωσσία της Νέας Δημοκρατίας είναι τραγική στο ζήτημα αυτό. Ποια είναι η θέση της? Είναι ότι σύνθεται το ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό με τον όρο Μακεδονία έναντι όλων ή δεν θέλουμε το Μακεδονία μέσα? Και βεβαίως κοροϊδεύουν, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και σας λέω ειλικρινά και την περιοχή μου, κοροϊδεύουν οι Νεοδημοκράτες και οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι δήθεν είναι ενάντια στο όνομα όταν και στο εξωτερικό βγαίνουν, αλλά και εδώ πέρα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όλοι οι μισοί νεοδημοκράτες μιλούν έτσι, έχοντας τεράστιο ισοκομματικό πρόβλημα. Το ότι ο ένας λέει δεν θα αναγνωρίζω την γειτονική χώρα της Βόρεια Μακεδονία και ο άλλος λέει βεβαίως είναι η Βόρεια Μακεδονία και θα το αναγνωρίζω. Και ο ένας λέει δεν θέλω το όνομα και ο άλλος λέει μα το όνομά μας, με το σύνθετο όνομα είναι το τέτοιο. Αυτοί οπλίζουν. Αν θέλετε, και θα πέσουν στο λάκκο που οι ίδιοι σκάβουν τη ακροδεξιά. Και εδώ πέρα, βέβαια, συνοστίζεται και ο Καμένος, συνοστίζεται και ο Βελόπουλος. Αλλά είναι δυνατόν να λέτε αυτά. Όταν έχει κυβερνήσει 3,5 χρόνια μαζί, 4 χρόνια μαζί. Όσον αφορά τώρα, γιατί δεν κρύψαμε ότι από την αρχή ο Καμένος είχε. Μα δεν μπορεί, μα σα στήριζε. Εθνικά θέματα. Μα δεν σα στήριζε σε όλε τι χώρε. Εμεί είχαμε κάνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να βγούμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και βεβαίω για να ελέγξουμε και σκάνδαλα. Που και αυτό έγινε. Λοιπόν,
εκείνο το οποίο στο εθνικό θέμα είχαμε άλλη θέση. Ο κύριος Καμένος στα μπουζούκια με τον κύριο Παπά. Τώρα, όσον αφορά. Θα σας την ξαναβγάλει τη φωτογραφία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τις προοδευτικές συνεργασίες. Το πρώτο βράδυ που κέρδισαν τις εκλογές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την ουσία. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Την ίδια στιγμή που υπάρχει μια πλήρης χειραγώγηση της Νέας Δημοκρατίας από την ακροδεξιά της πτέρυγα. Πλήρης πλέον. Θα σας απαντήσω, κύριος Καράδου. Βεβαίως, την ίδια στιγμή που πλέον έχει μετατροπεί το κοινάλ, έχει μετατροπεί το κοινάλ σε ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Καθαρή ουρέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τώρα, το κενό. Ελάτε τώρα. Αυτό, έχετε την Παπακώστα αυτό, μέσα. Το κενό, αυτό έχετε το κενό. Την Παπακώστα, ακούστε, την κυρία αυτό, Παπακώστα. Αυτό, έχετε τον το κύριο κενό. Κουίκ. Εντάξει, εντάξει, μέσα μη στεναχωριέστε. Χάνετε κάθε μέρα και αγχώνεστε και σας καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, σας λέω. Και δεν μιλάω μόνο για τον Τόλκα και τον Μωραϊδη. Μιλάω και για τον Καρπούζο που ήταν υποψήφιο μέχρι χθες στον δυτικό τομέα τη Αττική. Υποψήφιο τον είχαν αναχαιρίσει. Το ξέρει η μάνα του. Το ξέρει η μάνα του. Όχι, μα εγώ σας λέω. Δεν το ξέρω, εγώ το ξέρω. Τον είχαν χρήσει υποψήφιο του δυτικού τομέα της Αθήνας. Και από πότε φανταγού. Και εκατοντάδες άλλοι. Εκατοντάδες άλλοι. Είχε κάνει αίτηση για να είναι υποψήφιος ο κύριος Μωραϊτης. Αυτό το κενό. Αυτό δεν το ξέρετε. Πού στο κοινάλ. Ο κύριος Μωραϊτης έχει καταθέσει το αίτημά του να είναι υποψήφιος βουλευτής στην Δελακαρνανία. Ήταν στο Κηδισό. Όχι. Ο κύριος Μωραϊτης πριν από λίγους μήνες πριν ανακαίνει και δει το φως των Αθηνών του κ. Σπίρτζη ήταν λοιπόν, υποψήφιος λοιπόν, με το τώρα, λοιπόν, τώρα λοιπόν που πραγματικά έχει αποδειχθεί και το βλέπουν και οι δικοί σας κύριε Παπαθεόδωρο ότι πλέον το κοινά έχει γίνει ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε την ψήφα τους δεν θα βρείτε, ούτε τη σκιά τους δεν θα βρείτε. Τώρα αυτό το κενό και αυτή τη ρευστότητα που έχει δημιουργηθεί στο κεντροαριστερό χώρο ερχόμαστε εμείς να δημιουργήσουμε να δημιουργήσουμε γι' αυτό σας λέω το νέο προοδευτικό και τον δημοκρατικό πόλο. Ώστε να πάμε στον κύριο Καράδο για να κλείσουμε σιγά σιγά. Και θα αυτό το δημοκρατικό προοδευτικό πόλο, ο οποίος αν θέλετε περιέχει δυνάμεις αριστερές, σοσιαλδημοκρατικές, οικολογικές και ακόμα και καραμαλικές δυνάμεις και αξιέρεστε. Εξ αυτών, λοιπόν, που λέτε κύριε Παπαθοδόρου, ο Τσιρόνης πάει κόντρα στο Δήμο της Αθήνας. Ο κύριε Παπακώστα έλεγε ότι είναι καραμαλικές χωρίς να το λέω. Αυτός ο μεγάλος προοδευτικός εκφραστεί και ήδη εκφράζεται και ήδη δεν έχετε δει ακόμα τι θα γίνει στη βάση, κύριε Παπαθεοδόρου. Επειδή βλέπω θα κινδυνεύετε να μείνετε εκτός βουλής με τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε αυτά τα μεγάλος προοδευτικός πόλος θα συγκροτηθεί και θα κερδίσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Έχει προκληθεί και από τον κύριο Σιφάκη πριν από λίγο ότι η ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας κάνει κουμάντο. Έτσι είναι. Πλήρως. Κοιτάξτε, αν δούμε λίγο το παρελθόν, ποιος ακριβώς έκανε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, εγώ θυμάμαι ότι μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή ψηφίζαν να μην εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας για να προκαλέσουν τις εκλογές του 2015. Mm-hmm. Επίσης, θυμάμαι ότι στην πλατεία οι περίφημοι αγανακτισμένοι, οι οποίοι γίνανε όλοι βολεμένοι βέβαια, ήταν μαζί. Στο πάνω μέρος οι Χρυσαυγίτες, στο κάτω μέρος οι προοδευτικοί. Βαρουφάκες και όλοι οι παραμυθατζίδες. Έτσι. Θυμάμαι επίσης ότι πριν από δύο μήνες, τρεις, για την εκλογή της κυρίας Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ψηφίσαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Χρυσή Αυγή. Χρειάζεται η ψήφωση. Έτσι, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, επομένως δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν προφανώς, ένα συμφέρον πάντα. Ναι, έχουν κάποια κοινά σημεία τους ενώνων και όλος ο παραδόξος δίκη της Χρυσής Αυγής. Τέσσερα χρόνια δεν έχει προχωρήσει. Ξεκίνησε από τον κύριο Σαμαρά, έτσι, από την τότε κυβέρνηση. Ακόμη συνεχίζεται. Κρεμή η δίκη. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Απλά το επισημαίνουν. Τώρα, ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό και προφανέστατο ότι καλύπτει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος ξεκινάει από τα όρια της ακροδεξιάς, εκτός ακροδεξιάς δηλαδή, και φτάνει μέχρι τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας, το χώρο του μετριοπαθούς κέντρου. Λοιπόν, μέσα αυτό είναι λογικό να υπάρχουν και διαφορετικές φωνές και διαφορετικές εκτιμήσεις. Όμως η κεντρική γραμμή και η κεντρική άποψη είναι ενιαία. Για τα μείζωνα θέματα έχουμε συγκεκριμένη είναι θέση ενιαία. Και η θέση μας είναι συγκεκριμένη. Για το Σκοπιανό, για παράδειγμα. Για το Σκοπιανό, να απαντήσω λοιπόν. Για το Σκοπιανό, λοιπόν, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι μια εγκληματική συμφωνία, είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Και αν μας δινόταν η ευκαιρία και δεν ψηφιζόταν από την παρούσα Βουλή με τους πρόθυμους οι οποίοι βρέθηκαν, την επόμενη μέρα θα την ακυρώναμε και θα ξεκινούσαμε διαπραγματεύσει από την αρχή. Για το όνομα
επιμηδενική βάση. Επιμηδενική βάση. Και όταν λέμε επιμηδενική βάση, λέμε όχι στο όνομα, όχι στην ταυτότητα, όχι στη γλώσσα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η θέση μας. Ο Μητσοτάκης και ο Δέντρια συμφωνεί μαζί σας και η Πακογιάννη. Πολλές φορές. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Τι λέτε τώρα για το όνομα. Διαπραγμάτευση από μηδενική βάση. Και όταν λέμε μηδενική βάση, εννοούμε. Για το όνομα. Συμφωνείτε με τον Βόρεια Μακεδονία ή όχι. Αλλά να συνεχίσω και να κλείσω. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αφήστε τον κύριο Σιφάκη να κάνει διάγγελμα. Εδώ είστε και θα απαντήσετε. Να κάνει διάγγελμα. Λοιπόν, λέω, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Εμείς δεν δεχόμαστε ούτε το όνομα, ούτε την εθνότητα και ούτε τη γλώσσα. Και μάλιστα. Κοροϊδεύετε και δεν κάνετε διάγγελμα. Γιατί σας άκουσε προσεκτικά και είναι ίδιος και ήρεμος. 7 πρώην πρωθυπουργοί, 7 πρώην πρωθυπουργοί αρνήθηκαν να βάλουν υπογραφή τους. Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Κώστας Σιμίτης. Κανένας δεν υπέγραψε συμφωνία. Ούτε ο κύριος Παπανδρέου. Βρέθηκε, ούτε ο κύριος Παπανδρέου. Βρέθηκε, ούτε ο κύριος Σαμαράς. Βρέθηκε πρόθυμος λοιπόν. Βρέθηκε ο κύριος Σιφάκη. Ο κύριος Τσίπρας και είπε ναι σε όλα. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι εθνομηδενιστές. Γιατί από ιδεολογία είναι διεθνιστές. Δεν πιστεύουν στην πατρίδα, δεν πιστεύουν στο έθνος. Σας διαψεύδουν τα γεγονότα, κύριε Καράγκο. Κύριε Σιφάκη, όλα αλλάζουνε. Κύριε Σιφάκη, με συγχωρείτε, γιατί λέτε 96 και μία νύχτα. Είστε πεπισμένος ότι το Μάιο θα έχουμε και εθνικές. Ξέρετε γιατί θα έχουμε εκλογές. Γιατί στις ευρωεκλογές παραδοσιακά οι πολίτες ψηφίζουν πολύ πιο χαλαρά και στέλνουν πολύ πιο εύκολα μήνυμα δυσαρέσκειας. Άρα λοιπόν, αν πάμε για σχέτες ευρωεκλογές μαζί με περιφερειακές και οδηγητικές εκλογές. Θεωρείτε ότι θα είναι χειρότερο μήνυμα. Η ήττα που θα υποστεί η κυβέρνηση θα είναι με όχι απλώς διψήφια διαφορά. Πάνω από 20%. Αυτό δεν μπορεί να το μαζέψει. Αν στήσει όμως πολλές κάλπες, ποντάρει στο ότι ο αυτοδιοικητικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που είναι ισχυρός δεν θα ασχοληθεί με τις εθνικές εκλογές. Έχετε και εσείς και αντάρτικα. Ποντάρει στο ότι ο Μπαρμπαμίτσος, ένας παππούς ο οποίος έχει προβλήματα, δεν βλέπει κτλ. Θα μπερδευτεί με τα ψηφοδέλτια. Ποντάρει. Τα λέει καλά, όμως έτσι περιγράφει. Θα εκτονωθούν οι ψηφοφόροι σε πολλές κάλπες. Θα έχουν πολλές κάλπες για να στείλουν μήνυμα δυσαρέσκειες. Γι' αυτό το λόγο μετράω τους τρόπους. Και εκεί θα χάσετε. Και θα χάσετε. Κύριε Πρόεδρε, αυτό να το καταλάβουμε παρακαλώ. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, θα τα πείτε σε μερικές μέρες πάλι εδώ. Θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με ψήφιον. Πάμε λίγο στον Πρόεδρε. Για διψήφιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ρώτησα κάτι στο διάλειμμα και το κράτησα για το τέλος. Είστε ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχετε προσωπικό στην επιχείρησή σας. Μου είπατε κιόλας, δεν δίνω το κάτω το μισθό, δίνω παραπάνω. Με τις φορές τι γίνεται, τα βγάζετε πέρα. Και χρησιμοποιώ προσωπικά εσάς, γιατί αντανακλάτε τους συναδέλφους σας. Εδώ θέλω να είναι μια μεγάλη κουβέντα και μια μεγάλη συζήτηση, γιατί δυστυχώς οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνεπείς, επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να είναι, να μην χρωστάνε στην εφορία, να μην χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, να είναι συνεπείς στους συνεργάτες τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν με αυτό το φορολογικό σύστημα. Και με έναν αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει, όχι στη δικιά μου επιχείρηση, αλλά σε άλλες επιχειρήσεις, υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις πλέον, χωρίς με κλειστές πόρτες. Υπάρχει μια διαδικασία, μια παραοικονομία. Μια παραοικονομία, το οποίο τα χάνουν πολλές ασφαλιστικές φορές τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός στις υγιείς επιχειρήσεις. Γιατί η μία επιχείρηση που έχει φορολογικές υποχρεώσεις. Δεν ελέγχονται, δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή. Ποιος δεν φελούν τις πρόστιμα, ναι. Αυτό που φωνάζουμε τα πρόστιμα είναι εξαντλητικά, γιατί θα πάει σε μια νόμιμη επιχείρηση. Θα πάει σε μια νόμιμη επιχείρηση, θα τη βρει και όπου τη βρει παράνομη θα την τελειώσει, όχι θα την χτυπήσει. Αλλά ταυτόχρονα μια επιχείρηση η οποία δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να τη βρει. Δεν μπορεί, ή όταν τη βρίσκει, δεν μπορεί να τη κάνει τίποτα και δεν έχει ούτε χαρτιά, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή στην ουσία μέχρι να. Πώς κόβει τιμολόγιο για να εισπράξει. Δεν υπάρχει τιμολόγιο, υπάρχει μαύρη οικονομία. Ακούστε μας λιάκι. Δηλαδή λέμε ότι εμείς λέμε την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην αγορά. Η αγορά δεν είναι καθόλου. Αυτή είναι πρωτόγνωρη κατάσταση και παλαιότερα. Τώρα τελευταία έχει γίνει πάρα πολύ έντονα. Γιατί? Δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί ίσως υψηλή φορολογία, υψηλές ασφαλιστικές φορές αποτρέπουν κάποιους να μπορούν πλέον να λειτουργήσουν και προσπαθούν να βρουν τρόπους να γλιτώσουν αυτά που θα τους μείνουν. Γιατί ειλικρινά μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας υδραυλικός, αν πληρώσει το ΕΦΚΑ όπως ήρθε πριν 2-3 χρόνια που ήταν υπέρογκο, που ξαφνικά όταν βγήκε το 2015 ήρθαν κάποιοι υπέρογκοι ασφαλιστικές φορές γιατί είχε πάρει μια πιο μεγάλη δουλειά πριν 2 χρόνια.
και ξαφνικά του πληρώνει 1000 ευρώ το μήνα ασφαλιστική εισφορά, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και αναγκαστήκανε και αυτές οι επιχειρήσεις κλείσανε, καταργήσανε τα βιβλία, τις τεμαχίσανε, δουλεύουν μαύρα. Γίνεται μια παραοικονομία. Λοιπόν. Η αγορά θέλει ξανά ρύθμιση από την αρχή. Θέλουμε λοιπόν να συμμετέχουμε, κύριε Βουλευτή, κύριε Σουλεσμούς Βουλευτές, να μας βάζετε σε όλες τις επιτροπές. Καλά τα λέτε, γιατί αν έρθει η επόμενη κυβέρνηση θα τα βρει μπροστά της και πρέπει να κάνει. Γιατί καλά είναι, καλή είναι η ζωή. Όλες τις επιτροπές να τα λέμε και να σας λέμε ακριβώς την πραγματική εικόνα που υπάρχει στην αγορά. Η πραγματική εικόνα στην αγορά δεν είναι ότι φαίνεται, υπάρχει πολύ παρασκηνία από πίσω. Λοιπόν, κύριε Παπαθεδόρου, μια κουβέντα 30 δευτερολέπτων. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο κόσμος έχει αρχίσει πλέον να αποστρέφεται την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταλάβει τι συμβαίνει, δυσβάστακτα όλα τα οικονομικά μέτρα, από όλα αυτά τα οποία. Δεν μοιράζει λεφτά, με ρίσματα. Από όλα αυτά τα οποία συνεχώς μοιράζει, σκεφτείτε ότι ακόμα και την τελευταία συμφωνία, την οποία πολύ καλά αναλύσατε στο φίλο σας στο παρόν, τι θα συμβεί. Είπε για άλλη μια φορά το αντίθετο από αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει την προηγούμενη με διαρροή και σήμερα βλέπουμε ότι οι τράπεζες αρχίζουν και τραβάνε ακόμη περισσότερους όρους έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι αυτοί που θα υποφεληθούν από τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και το κούρεμα. Μάλιστα. Αυτό έχει αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, όπως έχει αποτύπωμα στην μεγάλη φορολογία. Εμείς είχαμε πει από την αρχή, γιατί είχαμε καταθέσει και πρόταση νόμου και τελευταία τροπολογία. Και είχαμε πει ξεκάθαρους όρους για όλα. Να υπολογίζεται η περιουσιακή κατάσταση, να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για στρατηγικό κακοπληρωτή και από εκεί και πέρα μέχρι 250.000 για κάθε πρώτη κατοικία, δάνειο, χωρίς δάνειο το οποίο είναι πραγματικό. Και από την άλλη πλευρά να υπάρχει μηνιαία δόση την οποία να μπορεί να αντέξει ο εργαζόμενος. Το κλείνω, αλλά λέω το εξής. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν είναι η πολιτική επικοινωνία εκεί του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι στηρίζεται όλο και περισσότερο το κίνημα αλλαγής απέναντι στην απόπειρα αλληλεασίας που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε, να σας ευχαριστήσουμε. Γιάννης Σιφάκης, Θόδωρος Καράγλου, Θόδωρος Παπαθοδόρου και Ανδριανός Μιχάλαρος. Να είστε καλά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό που τίνει να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή την ώρα στη χώρα και πώς επηρεάζει μάλιστα όχι μόνο τη χώρα αλλά και το ασφαλιστικό. Άμεσα. Σε 2 λεπτά είμαστε πάλι πίσω. 210-34-89-08 το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email για τα ερωτήματά σας, τις απόψεις και τα σχόλιά σας στο πιεστήριο papaki-kontrachannel.gr.